Τις ρωτήσω κάποια πράγματα. Μόνο αυτό έκανα. Ίσα-ίσα μετά αγάπησα πάρα πολύ. Και τα μερμήλια και τα ζώα. Καλά, αγαπώ. Λατρεύω τα ζώα. Δεν υπάρχει αυτό. Θέλω να πω για σένα, Αντωνία. Πριν σε γνωρίσω προσωπικά, σου είχα βγάλει το καπέλο και τώρα επαναφέρω μια ιστορία μετά από 2-3 χρόνια. Κάπου τόσο έχουν περάσει. Αλλά θέλω να το πω γιατί δεν είχε τύχει να βρεθούμε τηλεοπτικά. Μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση ο τρόπος που αντιμετώπισες, το θάρρος και η πυγμή με την οποία αντιμετώπισες όλη αυτή την ιστορία που κάπου πήγα να εμπλέξω το όνομά σου σε μια περίεργη ροζ ιστορία. Πραγματικά νομίζω ότι δεν θα το τολμούσαν πάρα πολύ, γιατί φοβούνται ότι όταν εμπλέκεται το συναίσθημά τους δεν μπορούν να είναι ξεκάθαροι και να το διαχειριστούν. Άλλοι φοβούνται ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, οπότε τι να μπω να αποδείξω, δεν είμαι ελέφαντας. Αλλά πραγματικά εγώ τότε είχα πει μπράβο σε αυτό το κορίτσι. Ξέρεις τι γίνεται, δεν τι... είμαι άνθρωπος που... και δεν θεωρώ ότι είναι σωστό οτιδήποτε ακουστεί να βγαίνεις να μιλάς. Είχε φτάσει όμως το θέμα σε μια κατάσταση που όλοι το χειριζόντουσαν σαν να ήταν ένα κοινό μυστικό, οπότε σε φέρνουν σε μια πολύ άβολη θέση. Έχεις μια οικογένεια και συναδέλφους που δεν θες να υπάρχει έστω και μια δεύτερη σκέψη. Οπότε φτάνεις σε ένα σημείο να πρέπει να μιλήσεις, γιατί αν δεν το κάνεις, δείχνει ότι κάτι κρύβεις. Mm-hmm. Έφτασα λοιπόν σε μια απίστευτη άβολη θέση και όφυλα να προστατεύσω τον εαυτό μου, γιατί δεν θα το κάνει κανένας για μένα. Είμαι μόνη μου σε όλο αυτό. Οπότε ξέρω πολύ καλά να προστατεύω τον εαυτό μου. Πώς είχε αντιδράσει η Ελένη τότε, τι σου είχε πει, ότι ναι, Αντωνία, πάμε να ξεκαθαρίσουμε τι συμβαίνει, η Ελένη, είχε αναστολές. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί έχει περάσει και αρκετό καιρό, μου είχε πει ότι να μην ασχοληθώ καθόλου. Δεν υπάρχουν ενδείξεις. Ούτε δεύτερη σκέψη δεν τη πέρασε από το κεφάλι. Αλλά εγώ το είχα ζητήσει. Mm-hmm. Εκδικάστηκε αυτή. Εγώ σου λέω πραγματικά, αν είχα ένα κόκκινο χαλί, θα το είχα στρώσει. Τότε σε είχα παραδεχτεί για το θάρρος. Έχει εκδικαστεί αυτή η υπόθεση? Αυτή η υπόθεση έχω πάει. Υπάρχουν νομικές διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Δεν μπορώ να βρω άκρη εύκολα. Γιατί έχει να κάνει με το διαδίκτυο και ήταν με. Ήταν για ένα κάποια... κουτσομπολιό που πήγαινε από στόμα σε στόμα. Άκουσε τι συνέβη, ήταν. Έχει βρει άκρη, α πούμε. Ποιο τι. Προσπαθώ να βρω ακόμα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό το πράγμα γνώριζαν πολύ καλά ότι θα είναι δύσκολο να βρω άκρη. Αλλιώς δεν το τολμάς εύκολα αυτό. Ήταν το η εκδίκηση των μυρμηγκιών. Η εκδίκηση των μυρμηγκιών. Ήταν τα μυρμήγκια. Έλα, παιδιά, μην κοροϊδεύετε. Γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά. Δεν ξέρετε για ποιο μιλάτε. Δεν έχει καταλάβει. Καλά, άλλο εγώ να έχω καταλάβει. Όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Νομίζω ότι όλοι όσοι μας παρακολουθούν ξέρουν ότι πριν από 3 χρόνια υπήρχε ένα κουτσομπολιό που πήγαινε από στόμα σε στόμα στα δημοσιογραφικά γραφεία και γραφότανε και χωρίς όνομα στα sites κτλ. Είναι μια διάσταση που γράφτηκε και όνομα. Ναι, ότι μια Ελληνίδα παρουσιάστρια συνελήφθη για μαστροπία σε χώρα του εξωτερικού. Και όλοι λέγανε σαν κοινό μυστικό, α, ξέρεις, είναι η Αντωνία Καλυμού. Και βγήκε η Αντωνία να εξηγήσει ότι δεν είναι ελέφαντας, αλλά το έκανε με τρόπο που νομίζω τους κέρδισες όλους. Η αλήθεια πάντα φαίνεται στο τέλος. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Συμφωνώ. Για πείτε μας λίγο.